Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ σχετικά με ένα επεισόδιο το οποίο είχαμε χθες. Ένα τουρκικό αλλιευτικό. Αυτή την περίοδο βγαίνουν και κάνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά, είδε τα ψαρεύουν παράνομα χωρίς να έχουν πάρει άδεια. Πήγε το σκάφος του λιμενικού και το τουρκικό αλλιευτικό αντί να αποχωρήσει και να βρεθεί πάλι στα τουρκικά ύδατα, χτύπησε, πακούμβησε το σκάφος του λιμενικού μας. Και μάλιστα βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι το επεισόδιο έγινε στην βραχονισίδα Ζουράφα, θέλω να σου πω. Ότι η βραχονισίδα ανήκει, λέει, σε εμάς. Από πού ανήκει η Ζουράφα αυτούς, με ποια συνθήκη. Έλα, Νίκο. Ναι, καλησπέρα. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, θα λέγαμε, και είναι ένα επεισόδιο το οποίο γίνεται λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Ουάσιγκτον, εκεί που είχαν συμφωνηθεί για ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Τώρα, τι έγινε. Χθες, κατά τη διάρκεια περιπολίας, ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού εντόπισε στη Ζουράφα, βορειοανατολικά τη Ζουράφα, ανοιχτά τη Αμοθράκη, ένα τουρκικό αλλιευτικό εντός χωρικών υδάτων. Ναι. Εντός ελληνικών χωρικών υδάτων να αλλιεύει. Και όταν πλησίασε λοιπόν το σκάφος του ελληνικού λιμενικού, το συγκεκριμένο τουρκικό αλλιευτικό, υπήρξε μια επακούβηση και μετά από έναν επικίνδυνο ένιγμο που έκανε το συγκεκριμένο τουρκικό αλλιευτικό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει στη συνέχεια το τουρκικό αλλιευτικό προς την Ήβρο, ενώ το σκάφος του ελληνικού λιμενικού κατευθύνθηκε προς Σαμοθράκη, όπου διαπιστώθηκαν μικρές ζημιές. Να πούμε ωστόσο ότι η τουρκική εκδοχή είναι εντελώς διαφορετική. Η τουρκική ακτοφυλακή έβγαλε μια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο συμβάν, όπου κάνει λόγο για παρενόχληση του τουρκικού αλλιευτικού, της τουρκικής ακτεωρού από σκάφη του ελληνικού λιμενικού. Mm-hmm. Αναφέρεται χαρακτηριστικά και από την επακούμβηση που προέκυψε, υπήρχαν και τραυματισμοί μετά από μικροζημίες που υπήρξαν στην τουρκική ακτεωρό. Κατευθύνθηκαν 4 σκάφη της τουρκικής ακτεοφυλακής για να ρημουλκίσουν τη συγκεκριμένη ακτεωρό προς την Ήβρο. Είναι τώρα μια ιστορία η οποία μπορούμε να πούμε έχει πάρει έκταση τις τελευταίες ώρες στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Φιλοξενούνται και κάποιες δηλώσεις του συγκεκριμένου ψαρά, τον οποίο βλέπουμε στα πλάνα μας και βρισκόταν στην τουρκική ακτεωρό, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έπλεε σε διεθνή ύδατα, έπλεε στη γαλάζια πατρίδα και δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Αυτό αναφέρει ο συγκεκριμένος ψαρά. Ότι έπλεε πού? Ότι έπλεε σε διεθνή ύδατα, έπλεε στη γαλάζια πατρίδα. Σας μεταφέρω τα ακριβή λόγια του ψαρά, τα οποία μεταφέρονται από την εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ. Ναι. Ενώ το ακόμη πιο ανησυχητικό θα λέγαμε. Η τουρκική προεδρία, Νίκο, έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση? Υπάρχει κάποια διαρροή από την τουρκική προεδρία για το περιστατικό? Η μόνη επίσημη τοποθέτηση προς το παρόν είναι από την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία τι αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι η τουρκική ακτοφυλακή 24 ώρες στο 24ωρο θα προστατεύει τα δικαιώματα που έχει η Τουρκία εντός τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τα τουρκικά τι σημαίνει μέσα, αυτό πρακτικά? Οι εφημερίδες σήμερα... Δεν παίζει πολύ ψηλά στον τύπο, ωστόσο υπάρχει είδηση σε πάρα πολλές ενημερωτικές σελίδες και χρεώνοντας κυρίως την κίνηση το επεισόδιο αυτό στην ελληνική ακτοφυλακή, έχουν όλοι τον τίτλο ότι η ελληνική ακτοφυλακή παρεμπόδισε το τουρκική ακτεωρό. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον ανταποκριτή του Άξιον 24 στην Κωνσταντινούπολη.